βιβλίο της Θεοτό ήταν η αρχή για να μιλήσει κατά και να δοθεί ευλογία καλύτερο τάσμα την αιώνια ζωή του παρελθόντος της Παρίσης. Η ήταν γνωστή από τον 8ο αιώνα και μας ήρθε από την Ανατολή. Είναι προάγγελος για τον ερχομό του κυρίου. Τοποθετείται δε στη σειρά του Ευαγγελισμού και της γέννησης του Ιωάννη Βαπτιστή. Θεωρείται όμως η όρη της καλύτερης. Χθες λοιπόν, 8-9, ήταν τα γενέθλια της Χωράιμιας του Κιάννης. Για αιώνες ο Θεός προετοίμασε αυτή τη σωτηρία, η οποία πραγματοποιήθηκε για μέσω της Μαρίας, της μικρής παιδούλας από την Ναζαρέτ. Τη μεγάλη στιγμή, η Παρθένα της Μαρίας, η αμία της ηλίκης, η κυβωτός της σωτηρίας, τα γεννιόντα, ήρθε στο πλήρωμα του πρόεδρου. 9-9, σήμερα, οι γονείς της Παναγίας ήταν ο Ιωακήμ, ο γιος του Ιεριακήμ, από τη φυλή του Ιούδα και απόγονος της βασιλικής οικογένειας του Δαβίδ. Η Άννα ήταν κόρη του ιερέα Ματθά, καταγόντα από την μητέρα του φυλή του Φιλεπή. Το όνομα του Ιωακήμ στα εβραϊκά σημαίνει «Ο Θεός παίρνει ειρηνή». Το δε Άννα παίρνει τη χάρη. Οι δυο τους διακρίνωναν την πλατιά της πίστης στον Θεό, τον παρακαλούσαν με τον Θεό να τους αξιώσει να αποκτήσουν ένα παιδί. Με συνεχή παρακάλια που σας ακούστηκαν από τον Θεό, τους αξίωσε να αποκτήσουν την Παναγία. Όταν πλέον ήταν σε προχωρημένη ηλικία,
οποία γεννήθηκε το 1907 σε ένα μικρό χωριό, στην ενορία της Πάτμας. Σε εμφανίσεις της Παναγίας, η οποία καθέχει μια ιδιαίτερη θέση, καθώς είναι η μόνη ομιλή της Παναγίας. Σημαντικό ρόλο δε έπαιξαν και τα ξεδέρφια της, Φραγκίσκος και Άγιος. Η Παναγία εμφανίστηκε τρεις φορές στην ηλικία, αν και η ίδια συνάντησε αντίθεση τόσο από τις αρχές του τόπου, αλλά και από γέννης, κάνοντας ακόμη και την ίδια την κυβέρνηση να προσπαθεί να την εμποδίσει. Το τέλος όμως ελπίστη ήταν αυτή η προεκράτηση. Thank you.
και η Παναγία παρέμεινε εδώ με το κόμμα. Η ηλικία των 15 ετών, όταν πλέον είχε πλωναό, ήταν πλέον, οι γονείς δεν είχαν πεθάρει. Δυνατά. Γι' αυτό οι αίοι του ναού, αλλά και οι συγγενείς, για να την προστατεύσουν από τους κινδύνους, την αναγόρισαν με την περιουσία του και τον πατέρα του Ιησού. Για τα γεγονότα που μεσολάβησαν από τον αναγόρα του και ως την περιουσία, μιλούν τα Ευαγγέλια. Όλον αυτόν τον καιρό, τα μάτια του τον τόπο, φιλάνε πολλά, την καρδιά του άκουσα πολλά. Τη χάρισα πολύ χαρά και απέραν λίγο. Όλα αυτά τα τραπέζια και καλά μέσα στην καρδιά τη. Δεν τη πέρασε ποτέ από το μυαλό η σκέψη. Γιατί οι άνθρωποι με τόση κακή και υποκριτική θα οδηγούσαν το μονάχα του γιο τη σε ένα τόσο αποκλειστικό στα δεδομένα. Ποιον εκείνον που τη είχε περιορίσει. 15 να γιορτή τη Αγιοπαστέλη Μαρία τη Προσμένη. Γιορτή είναι αφιερωμένη στην Ιωτό. Έχει γλυκή βάση και αναφέρεται στι προφητικέ λέξει του Σιμεώνα και τη δική σου πτυχή θα διαπεράσει και τον Ροπέα. Ήδη οι πατέρε τη Εκκλησία όπω ο Άγιο Ευρέα, ο Σύριο, ο Άγιο Αμπρόσιο, ο Άγιο Αγουστίνο, ο Άγιο Βερνάρδο είχαν εκφράσει τι απόψει του επάνω στου χώρου τη Παναγία. Στη Ρώμη, ο Παπα Κύπρο στο τέλο ανακέτησε την παλιά Ιταλιανή Βασίλισσα, τη Βασιλική, ω Βασίλισσα όλων των Μαρτύρων. Όμω, την Ευράδια των επόμενων των 7 πόλων διαφέρωσαν και την διέδωσαν οι πατέρε του Τάγματο, τον Δούλο τη Παναγία. Κατά το 14ο αιώνα και αργότερα επεκτάθηκε από τον Πάπα Πίο τον 7ο το 1814 σε όλη την Εκκλησία. Η αρχή της Ευλάβειας, η αφιέρωση στην Παναγία του Πονεμένη, αναπτύσσεται στο τέλος του 11ου αιώνα. Γίνεται μια πρόκληση που αφορά στις ερευνητές για 5 χάρες και 5 λίπες που συμβολίζονται από 5 σπαθιά. Όταν κάποιος άγνωστος συγγραφέας έγραψε το βιβλίο του Πάθους του Ιησού, το πόνο του κρύου της Παναγίας της Μητέρας του, άρχισαν οι συνθέσεις πάνω στο κρύο της Παναγίας. Το 12ο αιώνα μετά από συνεχιστικές εμφανίσεις της Παναγίας, υπήρξε μια μεγάλη αύξηση σε πλάτες και η σύνθεση του ύμνου στα παμάτια που αποδίδεται στον Τζακοπόνε Αντώνη. Στις 15 Αυγούστου του 1233, φτάνει η Αγία Διαγής από την προεδρία της Ιδεχνίας των Εμπόρων ποιητών, ηθοποιών και υπνοδών, συνήθισαν να εκφράζουν την αγάπη τους προς την Παναγία με ύμνους που ήταν ζωγραφισμένοι στον τοίχο μιας οδού. Όμως, έκανε και καταδόρια για την γυναίκα που ακούσε. Ξαφνικά, είδα την εικόνα να κινείται την Παναγία εντυπωμένη και την υπέρθυμα για το αδερφικό μίσο που κόλλησε τους κατοίκους της Φλωρεντίας. Η ομάδα αυτή των νέων ευγενών πέταξε τα όπλα, έβαλε πέρθυμα ρούχα και ήρθε την αδερφότητα της Μαρίας της Πολεμένης. Και αποσύρθηκε σε μετάνοια και προσοχή πάνω στο βουνό σαν άλλο. Στην αρχή μου ερχόταν στην Παναγία σαν βασίλισσα των ουρανών. Την έβλεπα όμως μημένη, με έδωμα πέθυνα που πήγε το πάθο του Πολεμένου. Αρχικά η τελετή τη Παναγία τη Πολεμένη γινόταν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μετά γεννήθηκε μια γιορτή που ορίστηκε την Παρασκευή πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τέλος του Σεπτέμβρη. Και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Σε μερικά μέρη όμως συνεχίζουν τις παλιές ημερομηνίες. Τα σημαντικά είναι οι προσευχές και το ροδάριο των 7 πόνων, κυρίως του Μεγάλη Εβδομάδα. Διάφορα σύμβολα της εικόνας της Παναγίας είναι 1, 5 ή 7 σπαθιά καρφωμένα στην καρδιά της και μερικές φορές με μια φλόγα του πάνω της. Το βιολετή μαύρο έντομο, το πρόσωπο σταυρωμένο στον ουρανό, με μεγάλα μάτια και χείλια σταυρωμένα, λιγότερο συχνά έχει στο χέρι το στόμα και τα κάτω. Ο Άγιος ο οποίος πρέπει καθόρισε να εορτάζεται αυτή η ορτή της Παναγίας στις 15 Σεπτεμβρίου, μια μέρα μετά την ανοίξηση του Κυρίου Στόμου.
και όρισε την ημερομηνία εορτασμού του 24ης Σεπτεμβρίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα μου, τον πρόεδρο του ΡΑΤ, πρόεδρο του ΡΑΤ και του Κωνσταντινών για την άδεια να αρχίσουν πληροφορίες αυτές από το Βουλίο, τα δεύτερα μας η άδεια. Επίσης, η πηγή για το αφιέρωμα της ιστοποίησης της Παναγίας είναι μέρος από το προγραμματικό πρωτότυπο Μαρία, η μητέρα του κυρίου, σε μετάφραση του κυρίου Μιχαήλ. Thank you.
Δεν ξέρω όταν ακούτε τη λέξη προσευχή τι έγινε στο μυαλό σας. Εγώ πάντως ευχαριστώ όλους εσάς που μας βοηθήσατε να προσευχηθείτε. Γιατί προσεύχομαι δεν σημαίνει μόνο απαντήρα προσευχές ή μετά πράξεις στον Θεό. Προσεύχομαι πέρα από όλα σημαίνει υψώνω την καρδιά μου, τη σκέψη μου στον ουρανό και ενώνομαι με εκείνο τον Θεό. Είναι η δική της ζωής μας. Εγώ, ειλικρινά, δεν ήξερα ακριβώς το πρόγραμμα και ενθουσιάστηκα με αυτό που απόλαυσα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα σας. Για ό,τι κάνετε. Και πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, ιδιαίτερη.